Μέσα στο Μάιο, ένστολοι και ευπαθείς ομάδες θα μοιραστούν το κοινωνικό μέρισμα από το πρωτογενές πλεόνασμα. Επιτέλους, αυτό περιμένουμε. Να δώσουν φως για το λαό. Κάτι γίνεται. Υπάρχει μια αλλαγή. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, συνολικά θα δοθούν 500 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο πολίτες. Έτσι, συνταξιούχοι, άνεργοι, ανάπηροι και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν κατά μέσο όρο 450 ευρώ. Ο κόσμος χρειάζεται όχι μόνο αυτό, το να εξυπηρετηθούν λίγοι άνθρωποι που βέβαια έχουν ανάγκη, αλλά όταν είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος. Τι να δώσει, από πού, από αυτά τα δίθεν λεφτά που υπάρχουν. Άνεργοι οι ίδιοι και ο σύζυγός της προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση θα μας βοηθήσει, υποστηρίζει. Δεν βγαίνει ο κόσμος, δεν έχει να φάει ο κόσμος. Κι εγώ και ο άντρας μου είμαστε άνεργοι. Οι ένστολοι θα μοιραστούν 60 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά που θα λάβει ο καθένας θα ξεκινούν από 30 ευρώ έως 500 ευρώ και θα είναι αναλόγως της προϋπηρεσίας τους. Βασική προϋπόθεση οι αποδοχές τους να είναι μέχρι 1.500 ευρώ το μήνα. Ειδικά για τους μόνιμους πιστεύω ότι χρειάζεται. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο μισθός. Αρκετοί ένστολοι περιμένουν πώς και πώς το πακέτο βοήθειας, αφού ο κλάδος, όπως λένε κυρίως τα τελευταία 2 χρόνια, έχει υποστεί και τις μεγαλύτερες μειώσεις. Έχετε δει το μισθό πόσο κάτω? Γύρω στα 40%. Φτάσαμε 40 χρονών, να λέω τις μάνα μου στείλε μου, να λέω τις πεθερά στείλε. Ωστόσο κάποιοι είναι επιφυλακτικοί μέχρι να δουν τα χρήματα να μπαίνουν στο λογαριασμό τους. Φοβόμαστε ότι τόσα χρήματα θα έχουμε πρόβλημα, θα μπούμε και εμείς τους έχοντες και κατέχοντες. Η τελική συμφωνία με την Τρόικα φέρνει σημαντικές αλλαγές στην πόλη.